Τώρα θα ρωτήσω εγώ πώς περνάτε. Εγώ λοιπόν πολύ καλά, λέει ο κύριος Σούλτς, γελώντας εν προκειμένου. Το θέμα είναι πώς θα μεταφραστεί αυτό σήμερα, ρωτάει προφανώς τη δημοσιογράφος. Πρέπει να σας πω ότι στο σύνολο της πολιτικής μου ζωής πάντοτε πίστευα ότι η λογική θα υπερισχύσει. Υπάρχουν πάντοτε αντιπαραθέσεις και αισθήματα τα οποία χαρακτηρίζουν κάποιες διαπραγματεύσεις. Σήμερα αυτό το είδαμε, υπάρχει, αλλά χωρίς αμφιβολία οι προτάσεις οι οποίες θα υποβληθούν πρέπει να οδηγήσουν σε συμβιβασμούς. Λέω στην ελληνική κυβέρνηση, τίνουμε χείρα βοηθείας, πάρτα την. Λέω στους φορείς εδώ πέρα, πρέπει να βοηθήσετε, διότι και η κατάσταση στην Ελλάδα είναι τραγική. Πρέπει να λάβετε σοβαρά υπόψη το τι συμβαίνει. Ο Ζαν-Κλοντ Γιούγκερ έκανε μια εντυπωσιακά καλή δουλειά, διότι είναι εκείνος ο οποίος υπέβαλε προτάσεις ξανά και ξανά, είπε κοιτάμε την κοινωνική κατάσταση και το πρόβλημα και θα ζητήσουμε κάτι και θα προτείνουμε κάτι το οποίο θα βοηθήσει πραγματικά τον κόσμο. Γι' αυτό το λόγο ακριβώς ο κύριος Τσίπρας θα πρέπει να αποδεχτούν τις προτάσεις οι οποίες υπευλήθησαν. Εάν υπάρξει μια συμβαστική αποδοχή από όλους και ένα συμβιβασμός, τότε θα βοηθήσουμε όλους. Η χώρα χρειάζεται ένα πράγμα, ανάπτυξη και θέσεις εργασίας. Και ακόμα και αν υπάρχει ένα συμβασμός τώρα, δεν θα λύσουμε μακροπρόθεσμα όλα τα προβλήματα της χώρας. Γι' αυτό λέμε ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και κατανοώ εκείνους που λένε ότι αν οι προτάσεις δεν έχουν βάθος χρόνου, δεν έχουν νόημα και δεν θα πρέπει να είναι μόνο φοροεισπρακτικές. Τι θα γίνει όμως, οι βάσεις τις οποίες έχει υποβληθεί από ελληνικής πλευράς και από τον κύριο Βαρουφάκη, ερωτηματικό. Δεν υπάρχει καμία απορία, δεν υπήρχε θέση διαπραγμάτευσης. Τώρα υπάρχει. Υπάρχει ένα χαρτί το οποίο είναι πάνω στο τραπέζι. Τώρα πρέπει να δούμε τι είναι δυνατό να γίνει και τι όχι. Σε τέτοιες καταστάσεις όπως βρισκόμαστε, ναι, οι άνθρωποι αποκτούν νεύρα, εκνευρίζονται, είναι μετεντωμένα τα νεύρα, αν θέλετε να το πω διαφορετικά. Τώρα όμως υπάρχει ένα χαρτί το οποίο είναι των θεσμών, υπάρχει ένα χαρτί το οποίο έχουν υποβάλει οι Έλληνες, θα δούμε μπορούν να τα βάλουμε μαζί. Υπάρχει ένα συγκερασμός υπόψεων εμπροκειμένου. Μπορεί να κάνει κάτι ο κύριος Γιούνκερ, ο οποίος κάνει μια θαυμάσια δουλειά εμπροκειμένου. Πρέπει να είναι ευχαριστημένοι και να δούνε ότι ικανοποιούνται και οι εκείνοι οι οποίοι δώσαν τα λεφτά και εκείνοι όπως οι Έλληνες οι οποίοι θα πάρουν τα λεφτά, αλλά θα πρέπει να εξηγήσουν και την κατάσταση στην πατρίδα τους. Έχουμε όμως το πρόβλημα των μεταναστών, το οποίο θα συζητήσετε, λέει προφανώς ένας Άγγλος δημοσιογράφος. Τι έχετε να πείτε προκειμένου? Ωραίο είναι να λύσουμε το πρόβλημα της Ελλάδος, αλλά και η Ελλάδα εκεί βρίσκεται στο μέσο αυτού του κυκλώνα. Κοιτάξτε, είναι πολύ σοβαρό να ασχοληθούμε και με το θέμα της Ελλάδος. Πρέπει ακριβά κοινοβούλια να κάνουν τέτοιου είδους σοβαρές συζητήσεις. Ήμουνα στο Κιλής, στα όρια μεταξύ Τουρκίας και Συρίας. Ξαφνικά έχουν 125.000 μετανάστες, μια πόλη η οποία δεν έχει 30.000 κατοίκους. Ήμουνα και υπερήφανος που μπορούσα να πω ότι είδα πώς αντιμετωπίζουν οι Τούρκοι τους Σύριους μετανάστες. Όταν όλοι έχουμε την καλή διάθεση, θα βρεθεί ο καλός συμβιβασμός. Το θέμα είναι να βρούμε μια βοήθεια για τους 40.000 μετανάστες οι οποίοι θα πρέπει αυτή τη στιγμή να βρουν μια νέα πατρίδα μέσα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εκεί θα δούμε τι θα κάνουμε. Υπάρχουν όμως και κράτη τα οποία δεν θέλουν. Κοιτάξτε, υπάρχουν κράτη τα οποία έχουν